Δόξα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε όλους τους ναούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το πρόσωπο το οποίο θα κατακλείσει και θα κυριαρχήσει και θα συγκλονίσει με την παρουσία του όλη την υμνολογία αλλά και τις καρδιές των πιστών που μετέχουν στις ακολουθίες θα είναι το πρόσωπο της πόρνης γυναικός. Αυτής της γυναίκας η οποία είναι η εμπολές περιπεσούσα, αμαρτωλή γυνή ας πούμε, η οποία όμως συγχρόνως είναι εκείνη η οποία αισθάνεται τη θεότητα του Χριστού, αισθάνεται τη λυτρωτική παρουσία του Χριστού και τρέχει να τον συναντήσει. Πού μας οδηγούν οι σημερινές αναφορές της υμνολογίας, σε ποια εικόνα μας δίνουν? Μας δίνουν την εικόνα από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο όπου ο Χριστός είναι προσκεκλημένος ενός φαρισαίου, ενός επιφανούς της εποχής εκείνης, ο οποίος έχει ακούσει για τον Χριστό και θέλει να τον γνωρίσει, να ακούσει τον λόγο του, να γνωριστεί από κοντά μαζί του. Η πόρνη γυναίκα, η οποία αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περιθωριοποιημένη την εποχή εκείνη, στιγματισμένη, έχει το κοινωνικό στίγμα πάνω της, έχει υποστεί τη βία της κοινότητας, έτσι. Αυτή η γυναίκα ακούει ότι στο σπίτι του Φαρισαίου θα είναι ο Χριστός, έχει ακούσει για τον Χριστό και μέσα της έρχεται μία μαρτυρία, έρχεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία κινεί ουσιαστικά, ας πούμε, την διάθεσή της να πάει να τον συναντήσει, να πάει να τον γνωρίσει, να πάει να του μιλήσει. Παίρνει μύρο από το σπίτι της. Το μύρο μην ξεχνάμε ότι ήταν την εποχή εκείνη μια εκδήλωση αγάπης, μια εκδήλωση τιμής, μια τιμητική εκδήλωση. Και πηγαίνει στο σπίτι του Φαρισαίου, όπου ο Φαρισαίος μαζί με τους υπηρέτες του δεν της επιτρέπουν να μπει, δεν της επιτρέπουν να συναντήσει τον Χριστό. Πολλές φορές, ας σκεφτούμε αυτή την παρομοίωση, κάποιοι και εμάς μας κλείνουν το δρόμο προς τον Χριστό. Κάποιοι που κρατάνε τον νόμο, κάποιοι που κρατάνε τα πρέπει και τα μη, κάποιοι που θέλουν να ορίζουν, να περιορίζουν τον Θεό, ας πούμε, τι θέλει, που στο όνομά του θέλουν να εκφράζουν το τι θέλει ή δεν θέλει, ποιους θέλει κοντά του ο Χριστός και εμάς μας κλείνουν πολλές φορές τον δρόμο. Οπότε ο νόμος της εποχής εκείνης πάει να κλείσει τον δρόμο σε αυτήν τη γυναίκα, πάει να κλείσει τον δρόμο στη χάρη που μπορεί να μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Ο Χριστός βλέπει αυτή την οχλαγωγία, ρωτάει τι γίνεται και όταν μαθαίνει το περιστατικό και όταν μαθαίνει ότι αντιδρά ο Φαρισαίος αλλά και οι υπηρέτες και όλοι οι οικιακοί, δηλαδή όλο το σπίτι αντιδρούν στη γυναίκα γιατί αυτή είναι η γυναίκα πρώτον. Δεν έχει δημόσιο ρόλο, δεν έχει δημόσιο λόγο, δεν έχει δημόσια παρουσία. Αλλά είναι και πόρνη που δεν την θέλουν, τη θεωρούν στιγματισμένη και μυαρή και αμαρτωλή. Και ότι κατά κάποιο τρόπο δια της παρουσίας στο σπίτι θα μολύνει το σπίτι του Φαρισαίου, το σπίτι ενός ανθρώπου που εκφράζει την θρησκευτικότητα, τη θρησκευτική συνείδηση της εποχής εκείνης, τον νόμο αν θέλετε, αλλά συγχρόνως θα προσβάλλει και τον Χριστό, ο Χριστός αντιδρά και ζητάει να ανοίξουν τον δρόμο, να την αφήσουν, να τις επιτρέψουν να έρθει μπροστά του. Και αυτή θα πάει και θα πέσει στα πόδια του Χριστού, ούτε καν στα μάτια θα τον κοιτάξει, θα πέσει στα πόδια και θα θελήσει να πλύνει τα πόδια του με τα αρώματα τα οποία κρατάει, για να του δείξει έτσι μια αφοσίωση, μια λατρεία, μια αγάπη, να του δείξει πραγματικά ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει, επιθυμεί, ας πούμε, ποθεί να τον συναντήσει, να τον γνωρίσει. Ας μην ξεχνούμε και ας μας διαφεύγει, ας πούμε, την εποχή εκείνη υπήρχε μια παράδοση, υπήρχε, ας πούμε, έτσι, μια συνήθεια όταν κάποιος πήγαινε στο σπίτι ενός άλλου επίσκεψη και μάλιστα ήταν ένα ιδιαίτερος προσκεκλημένο, ας πούμε, πρόσωπο για να το τιμήσουν, ας πούμε, του έπλαναν τα πόδια. Γιατί εκείνη την εποχή η δρόμη ήταν γεμάτο από σκόνες, από χώματα, έτσι. Ας το κάνουμε εικόνα αυτό. Δεν του πλένουν όμως του Χριστού τα πόδια εκείνη τη βραδιά. Τον υποτιμούν, δεν ξέρουμε για ποιον λόγο, αλλά δεν του πλένουν. Γι' αυτό ο Χριστός θα το υπογραμμίσει. Και θα πει στον Φαρισαίο ότι αυτή η γυναίκα με τα δάκρυά της, με τα δάκρυα της απόγνωσης, με τα δάκρυα της απελπισίας, με τα δάκρυα μιας πονεμένης ύπαρξης, μου πλένει τα πόδια, πράγμα που εσύ δεν έκανες. Και με τιμάει και με αναγνωρίζει, ας πούμε, με αυτό που μπορεί, με αυτό που έχει. Και θα της πει ο Χριστός ότι δέχομαι τη μετάνοιά σου, δέχομαι την αγάπη σου, δέχομαι τη συγγνώμη, γιατί αυτή του ζητάει να τη συγχωρέσει, του ζητάει να την εντάξει στη βασιλεία του.
Δεν την ενδιαφέρει πλέον αυτή η κοινωνία του κόσμου, την ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Θεός, ο Χριστός να τη συγχωρέσει. Και αυτό κάνει ο Χριστός. Τη συγχωρεί, έτσι, και της λέει ότι αφέονται σου οι αμαρτίες, γιατί αγάπησες πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα που σήμερα θα ξετυλιχθεί, ας πούμε, αυτή η περικοπή, έτσι, θα ξετυλιχθεί στην υμνολογία της απόψινής βραδιάς. Και ας έρθουμε να δούμε τώρα το βαθύτερο συμβολισμό που έχει αυτή η πράξη, ο οποίος αναδύεται με ένα θεολογικό, ας πούμε, βαθύτερο νόημα στους ύμνους, στην υμνολογία της Μεγάλης Τετάρτης, ας πούμε, στον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης, που εμείς βέβαια στις εκκλησίες το διαβάζουμε τη Μεγάλη Τρίτη το απόγευμα. Καταρχάς τι βλέπουμε εδώ πέρα. Στην ουσία βλέπουμε ότι η πράξη αυτή της πόρνης γυναικός απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού, στον νυμφίο Χριστό, έρχεται στην πραγματικότητα να ανατρέψει τον ηθικό ορθολογισμό μας. Δηλαδή έρχεται να ανατρέψει τον ηθικισμό, τον νομικισμό που μετράει, που θέλει να ορίζει και να καθορίζει την κρίση του Θεού και το μυστήριο της ανθρώπινης καρδιάς. Ο Ντοστογεύσκη λέει κάτι σημαντικό, κάτι εκπληκτικό, λέει ότι εάν δύο και δύο κάνουν τέσσερα, τότε δεν υπάρχει ελευθερία. Η ελευθερία υπάρχει εκεί που υπάρχει υπέρβαση, εκεί που υπάρχει ανατροπή, εκεί που υπάρχει έκπληξη, εκεί που υπάρχει το παράδοξο μυστήριο που δεν χωράει μέσα στη λογική και στη δική μας προσμέτρηση. Εδώ έχουμε μια γυναίκα που κατά την κοσμική αντίληψη, που κατά την ηθική του κόσμου και της κοινωνίας, όχι μόνο της τότε εποχής, αλλά ακόμη και της σημερινής, έτσι, και ειδικά των θρησκευομένων, είναι καταδικασμένη. Καταδικασμένη σε κοινωνικό αποκλεισμό, καταδικασμένη όμως και στην κόλαση, ας πούμε, και στην αιωνιότητα και σε μια μεταφυσική καταδίκη. Και ο Χριστός αυτήν τη γυναίκα, ας πούμε, όχι μόνο τη βγάζει από το κοινωνικό περιθώριο, όχι μπορεί να δει μέσα της μια αγνότητα που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να δούμε για ποιο λόγο σήμερα στα τροπάρια της ημέρας και της υμνολογίας στην Εκκλησία υπάρχει μια απίστευτη διαλεκτική μεταξύ του προδότη Ιούδα, του μαθητή, και της πόρνης η οποία γίνεται μαθήτρια και γίνεται Αγία της Εκκλησίας. Αυτή την φοβερή διαλεκτική. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο Χριστός βλέπει αυτό που δεν μπορούν να δουν οι υπόλοιποι. Βλέπει το μυστήριο της ανθρώπινης καρδιάς. Ο Χριστός ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν χωράει μέσα στις πράξεις του. Δεν είναι μόνο οι πράξεις του. Οι πράξεις του ανθρώπου μπορεί να είναι μια λανθάνουσα αναζήτηση. Δηλαδή, πίσω από τα πάθη κρύβεται στην πραγματικότητα μια δίψα για αλήθεια, μια δίψα για την αληθινή σχέση και παρουσία του Θεού. Ο Χριστός το ξέρει, ο Χριστός το καταλαβαίνει και μπορεί να αντιληφθεί ότι πίσω από αυτό το πάθος της πορνείας κρύβεται μια καρδιά που θέλει, επιθυμεί, διεκδικεί να αγαπήσει. Οπότε βλέπουμε απόψε αυτό το φοβερό θαύμα, αυτή τη φοβερή ανατροπή, ας πούμε, έτσι, να φεύγει αυτή η γυναίκα από τον έρωτα της αμαρτίας που κάτι ψάχνει να βρει εκεί μέσα, έτσι, και να πηγαίνει στον έρωτα, στη μετάνοια, ας πούμε, στον έρωτα του νυμφίου, στον έρωτα του Χριστού. Είπαμε στην αρχή ότι αυτή την ανατροπή και τη μεταμόρφωση μπορεί να την κάνει μόνο ο Χριστός, δηλαδή να γκρεμίσει τον ηθικό ορθολογισμό μας. Την προσπάθειά μας να ορίσουμε και να μετρήσουμε την πνευματική ζωή, τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, μπορεί να την κάνει μόνο ο Χριστός εν Αγίω Πνεύματι. Γι' αυτό θα δούμε ότι όλη η Μεγάλη Βδομάδα κατακλείζεται, στην ουσία κατακλείζεται από την παρουσία ληστών, πορνών και τελωνών, οι οποίοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι βρίσκουν και αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του νυμφίου αυτό που ζητούσαν, αυτό που διψούσαν, αυτό που έλειπε, το έλλειμμά τους, ας πούμε, έτσι, την ολοκλήρωσή τους. Γι' αυτό και μετανοούν. Γι' αυτό και μετανοούν. Είναι σημαντικό να δούμε εδώ στη υμνολογία της ημέρας ότι η πόρνη είναι αυτή η οποία αισθάνεται, είναι η αισθανομένη τη θεότητα. Πώς είναι δυνατόν μια πόρνη να αισθάνεται τη θεότητα στο πρόσωπο του Χριστού? Γιατί ακριβώς είναι ένας άνθρωπος
ο οποίος έχει φτάσει, ας πούμε, στον Άδη, στην κόλασή της. Έχει φτάσει στα πατώματα, στο τέλμα. Έχει έρθει ο κορεσμός, θα το ακούσουμε και στο τροπάριο της Κασιανής. Υπάρχει ένας κορεσμός. Έχει βιώσει τα υπαρκτικά της όρια, ξέρει ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν υπάρχει νόημα πουθενά. Μέσα στην αμαρτία δεν βρίσκει χαρά, δεν βρίσκει ολοκλήρωση. Και βιώντας την κόλαση αυτή, παίρνει φόρα για τον παράδεισο. Δηλαδή, ουσιαστικά, μονάχα όταν ξέρουμε τι χάσαμε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό που είναι αληθινό. Όταν χάνεις κάτι, μπορεί να το αναζητήσεις, ας πούμε. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η πόρνη έχει χάσει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει χάσει το νόημα της ζωής, έχει χάσει τη δυνατότητα που έχει μέσα της η ίδια η φύση της, δηλαδή αυτό το κατοικώνα να το ολοκληρώσει, να το πραγματώσει, έτσι. Και το βρίσκει, το αναγνωρίζει, το αισθάνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Λέει ότι ο Χριστός στην πραγματικότητα είναι ο Θεός, είναι ο λυτρωτής, είναι αυτός που έρχεται να δώσει, ας πούμε, την απάντηση σε αυτό που ζητούσα τόσο καιρό λανθασμένα μέσα στην αμαρτία, μέσα στην πορνεία, ας πούμε, έτσι. Εκεί που προσπαθούσα να ξεφύγω από τον ίδιο τον εαυτό μου, εκεί που προσπαθούσα να γεμίσω τα κενά μου, αλλά αυτό στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να γίνει, αλλά αντιθέτως με κατέβαζε περισσότερο μέσα στον Άδη. Με τον Χριστό, η κόλαση πλέον, ο προσωπικός μας Άδης, για αυτόν που τόσο πολύ μιλάνε οι πατέρες της Εκκλησίας, πάβει να είναι πλέον η κόλαση ένας προορισμός. Η κόλαση πλέον δεν είναι προορισμός, αλλά τι είναι πέρασμα. Με τον Χριστό γίνεται ένα πέρασμα, δηλαδή περνάω από τον προσωπικό μου Άδη, περνάω από το Σταυρό, περνάω από τη δοκιμασία, περνάω από το κενό το υπαρξιακό, αλλά αυτό είναι πέρασμα πλέον δια Χριστό. Δηλαδή δεν είναι ο σκοπός, η κατάληξη, η ανάπαυση της ύπαρξης. Η ανάπαυση είναι στην Ανάσταση, η ανάπαυση είναι στον ίδιο τον Χριστό. Και αυτό η πόρνη μπορεί να το βρει. Η πόρνη στο χθες της είναι καταδικασμένη, ας πούμε. Αλλά στο μέλλον, στο άνοιγμα της κοινωνίας της νέας, ας πούμε, που φέρνει ο Χριστός δι' Αγίου Πνεύματος, είναι ανακαινισμένη, είναι αγιασμένη, είναι κάτοικος της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτή είναι η εσχατολογική δύναμη και λύτρωση της νέας κοινωνίας που φέρνει ο Χριστός εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, το νέο σχέσιο της νέας ανθρωπότητας που φέρνει, όπου κανείς δεν κρίνεται από το χθες του ή από το σήμερα. Όσο απέσιο, όσο ας πούμε αμαρτωλό κι αν είναι, όσο καταστροφικό κι αν είναι, αλλά ανοίγεται σε ένα μέλλον, σε μια δυνατότητα που πολλές φορές δεν την ξέρουμε ούτε εμείς ακόμη. Αυτή είναι η έκπληξη που καταργεί τον ηθικό ορθολογισμό που είπα, που θέλει όλα να είναι μετρήσιμα μεγέθη και σου λέει όχι, μπορούν τα πάντα να ανατραπούν. Ο ληστής να γίνει πρώτος κάτοικος της Βασιλείας των Ουρανών, η πόρνη να γίνει Αγία. Και εδώ τώρα ερχόμαστε για να κλείσουμε αυτές τις σύντομες σκέψεις μας, σε αυτήν τη διαλεκτική μεταξύ ενός μαθητή που είναι κάθε μέρα μαζί με τον Χριστό, τον έχει ακούσει, τον έχει δει να θαυματουργεί, τον έχει ακούσει να σαγηνεύει, ας πούμε, τα πλήθη, να εισέρχεται ο λόγος στις καρδιές και να τις μεταμορφώνει. Τον έχει δει, ας πούμε, καθημερινά και όμως δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει, τον παρανοεί, τον παραμορφώνει, τον παραχαράσει. Τι έρθει να μας πει αυτό, ότι δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι στην Εκκλησία ή πόσο καιρό είσαι στην πνευματική ζωή. Δεν έχει σημασία αν αισθάνεσαι εσύ ότι κατέχεις το Θεό. Μπορεί να είσαι μέσα σε μια τεράστια παρεξήγηση. Μπορεί να είσαι δίπλα του, μέσα στην Εκκλησία και να έχεις παραμορφώσει και παραχαράξει απόλυτα το μήνυμα, το νόημα, την παρουσία του ίδιου του Θεού και του Χριστού στη ζωή σου. Έτσι. Και μάλιστα να τον προδώσεις στο τέλος. Να προδώσεις αυτό που είναι, αυτό που θέλει, αυτό που έρχεται να κάνει ο Χριστός. Το απόλυτο δηλαδή νόημα. Και έρχεται μία πόρνη. Έρχεται μία που είναι έξω από το στενό κύκλο των μαθητών, που δεν έχει δει ούτε θαύματα, ούτε έχει ακούσει το λόγο του Θεού. Έχει ακούσει για το όνομά του, αλλά δεν τον έχει γνωρίσει. Έτσι. Και έρχεται αυτή η γυναίκα, μέσα στην αμαρτία βουτυγμένη, ας πούμε. Από το περιθώριο μιας κοινότητας που την έχει, ας πούμε, βάλει στα άχρηστα της κοινωνίας της. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο και πρέπει να το υπογραμμίσει κανείς το γεγονός ότι όλη αυτή η σκηνή μιας πόρνης που μετανοεί και αναζητεί το λυτρωτή και τον αναγνωρίζει αισθανομένη τη θεότητα στο πρόσωπο του Χριστού, πού γίνεται? Στο σπίτι ενός Φαρισαίου,
δηλαδή στο σπίτι του νόμου. Και όλοι τις λένε πέρασε έξω. Και ο Χριστός λέει όχι, αφήστε τις. Την αποδέχει το Χριστός, την εντάσσει ας πούμε μέσα στο σώμα ας πούμε, της Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η διαλεκτική έντονη που γίνεται στους ύμνους, από τη μία μεριά διαρκώς να ακούμε για τον προδότη ας πούμε μαθητή και από την άλλη για την πόρνη που βρίσκει το Χριστό, στην πραγματικότητα έρχεται να μας δώσει ένα μεγάλο μήνυμα ας πούμε, και γι' αυτό και οι πατέρες επέλεξαν αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα να μπει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η πόρνη μετανοούσε γυναίκα γίνεται για όλους εμάς πραγματικά ένα παράδειγμα που έρχεται να μας ομολογήσει και να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι στην Εκκλησία δεν σώζομαι επειδή είμαι κάποιος υπέροχος, αλλά σώζομαι επειδή κάποιος με αγαπάει πάρα πολύ.